Ειρήνη πάση. Εδώ πέρα το βαδίσω. Εκ τόμου κατά Ματθαίον Ευαγγελίου των Άγιων Μαρκωμένων. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο οικολούθησαν το Ιησού όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς πάντας και επετίμησαν αυτοίς ή να μη φανερών αυτών και ίσως ή όπως πληρωθεί το ρηθέν για Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Ιδού, ο πες μου ονειρέτησα, ο αγαπητός μου, η ζών ευδόξεν η ψυχή μου, θύσω το πνεύμα μου επ' αυτών και κρίσιν της έθνησιν απαγγελή. Ουκ ερήσι, ουδέ κραυγάσι, ουδέ ακούσι τοις εν τες πλατείες την φωνήν αυτού. Κάλαμα συντετριμένον ουκ ατεάξι και λύνον την φόμενον ους βέσι. Έως αν εκβάλεις νίκος την κρίση και εν το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι. Θύσω το πνεύμα μου εν αυτό και κρίσινε της έθνης την ποίηση. Λέγει το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Και μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν τις Άγιες Γραφές, οι οποίοι βλέπουν μέσα από αυτούς την αλήθεια για τον Θεό, αλλά και την αλήθεια για τον εαυτό τους, για το πώς μπορούν να σωθούν. Ο Κύριος μας είναι ο πράος και ταπεινός, ο οποίος ήρθε στη γη, πήρε την ανθρώπινη φύση, ενανθρώπιση για να μας κάνει εμάς θεούς κατά χάρη. Αφού προσκύνησαν τον Κύριο στη Βηθλεέμ οι σοφοί αστρονόμοι που ήρθαν εξ Ανατολών, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος, καθοδηγήθηκαν από Άγγελο Κυρίου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Χρηματιστέντες κοντών αρμή ανακάμψε προς τη Ρώδη, διάλυση οδού ανεχώρησαν στη χώρα αυτών. Ο Ηρώδης, ο πονηρός αυτός βασιλέας, είχε σχεδιάσει τον σφαγιασμό όλων των παιδιών της Βηθλεέμ, στη Βηθλεέμ. Αλλά ο Θεός είδε την πρόθεση του Ηρώδη και έστειλε έγκαιρος άγγελό του στον Ιωσήφ. Ο άγγελος εφανερώθηκε κατόνωρος στον Ιωσήφ και τον πρόσταξε να πάρει το παιδί και τη μητέρα αυτού και να αναχωρήσουν για την Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ υπήκουσε, παρέλαβε το Θείο Βρέφος και την Παναγία Μητέρα του και ξεκίνησαν. Πρώτα πήγαν στη Ναζαρέτ, όπου ο Ιωσήφ τακτοποίησε τις οικογενειακές υποθέσεις και κατόπιν παίρνοντας μαζί του το γιο του Ιάκωβο, ταξίδεψαν προς την Αίγυπτο. Έτσι εκπληρώθηκαν τα λόγια του προφήτου. Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον. Να πάλι εδώ που ο προφήτης μιλάει για τον Χριστό και με ακρίβεια προβλέπει, προφητεύει, προαναγγέλει την κάθοδό του στην Αίγυπτο επί νεφέλης κούφης. Η νεφέλη κούφη είναι υπεραγία Θεοτόκος. Μπορεί κανείς μέχρι σήμερα, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, να δει στην παλιά πόλη του Καΐρου το σπήλαιο όπου κατέληζε η Αγία Οικογένεια στην Αίγυπτο. Επίσης μπορεί να δει στα περίχωρα του Καΐρου, στα Ματάρια, το δέντρο κάτω από το οποίο αναπαύτηκε η υπεραγία Θεοτόκος μαζί με το Θείο Βρέφος, όπως και μια θαυματουργή πηγή ύδατος κάτω από αυτό το δέντρο. Η Αγία Οικογένεια, αφού παρέμεινε αρκετά χρόνια στην Αίγυπτο, επέστρεψε στην Παλαιστίνη, υπακώντας πάλι σε πρόσταγμα Αγγέλου του Θεού. Έτσι εκπληρώθηκε μια ακόμα προφητεία που λέει «Εξ Αιγύπτου μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού». Είναι από τον προφήτη Οσιέ. Και πάλι άλλη προφητεία «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Ιόν». Ο Ηρώδης πέθανε με φρικτό θάνατο
και στον αιματοβαμμένο θρόνο κάθισε ο πονηρός γιος του Αρχέλαος, αντάξιος διάδοχος του στην κακία. Μαθαίνοντας ο Ιωσήφ ότι ο Αρχέλαος βασίλευε στην Ιερουσαλήμ, επέστρεψε στη Γαλιλαία, στην πόλη του Ναζαρέτ, και εγκαταστάθηκε στο δικό του σπίτι. Τότε βασίλευε στη Γαλιλαία ο δευτερότοκος γιος του Ηρώδη, Ηρώδης ο νεότερος, ο οποίος ήταν λιγότερο μοχθηρός από τον αδελφό του Αρχέλαο. Ένα περιστατικό αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος από τη ζωή του Χριστού ως θείου βρέφους, όταν η Αγία Οικογένεια διέφυγε από το ξύφος του Ηρώδη και πορευόταν στην Αίγυπτο. Εμφανίστηκαν καθοδόν κάποιοι ληστές με πρόθεση να κατακλέψουν τους αδιπόρους, τον Άγιο Ιωσήφ και την υπεραγία Θετόκο. Ο δίκαιος Ιωσήφ οδηγούσε το γαϊδουράκι πάνω στο οποίο ήταν φορτωμένα τα λίγα υπάρχοντά τους και όπου επέβαινε η υπεραγία Θεοτόκος, κρατώντας τον ιό της στην αγκάλι της. Οι ληστές άρπαξαν το γαϊδουράκι με σκοπό να το οδηγήσουν μακριά, και ένας από αυτούς πλησίασε τη μητέρα του Θεού για να δει τι κρατούσε. Μόλις αντίκρισε το Χριστό νήπιο, εξεπλάγει από την ασυνήθιστη ομορφιά του, και τότε μέσα στην έκπληξή του αναφώνησε. Και ο Θεός, αν έπαιρνε σάρκα ανθρώπινη, δεν θα μπορούσε να είναι πιο όμορφος από αυτό το παιδί. Κατόπιν ο ληστής αυτός πρόσταξε τους συνεργούς του να μην αρπάξουν τίποτα από αυτούς τους αδιπόρους. Έμπλωσε ευγνωμοσύνης προς τον γενναιόδωρο αυτό ληστή, η Παναγία Θεοτόκος του είπε, γνώριζε ότι το παιδί αυτό θα σε ανταμείψει με ανταμοιβή μεγάλη, επειδή εσύ σήμερα τον προστάτευσες. 33 χρόνια αργότερα ο ίδιος ο άνθρωπος κρεμόταν στο σταυρό για τα παραπτώματά του, εσταυρωμένος εκ δεξιών του σταυρού του Χριστού. Το όνομά του ήταν Δυσμάς και το όνομα του άλλου εξ αριστερών ληστή ήταν Γεστάς. Βλέποντας ο Δυσμάς τον Δεσπότη, τον αθώο και αναμάρτητο Ιησού Χριστό εσταυρωμένο, μετανόησε για κάθε κακό που είχε κάνει στη ζωή του. Όταν ο Γεστάς βλασφήμισε εναντίον του Κυρίου, ο Δυσμάς τον υπερασπίστηκε λέγοντας, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Ο Δυσμάς επομένως ήταν ο σοφός ληστής, στον οποίον είπε ο Χριστός μας, αμήν λέγωση, σήμερα με τεμωέσαι το παραδείσο. Ο Κύριος χάρισε τον παράδεισο σε αυτό που του χάρισε τη ζωή όταν ήταν παιδί. Και λέγει ο Άγιος, ας αναλογιστούμε, αδελφοί, λέγει, την αγνότητα της Παναγράφης υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία τόσο εντυπωσίασε τους κατοίκους, τους ντόπιους, και σήμερα ακόμα υπάρχει ένα σπήλαιο στο οποίο έμεινε η Παναγία μας, εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, φεύγοντας για την Αίγυπτο, που λέγεται σπήλαιο της Πέρδικας, και εκεί υπάρχει μοναστήρι, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Και ονόμασαν οι ντόπιοι την Παναγία μας Πέρδικα για την ομορφιά της, το κάλος της, το οποίο πήγαζε από την αγνότητά της. Το ίδιο βλέπουμε και αυτός ο φοβερός ληστής να εντυπωσιάζεται από τον Κύριο, τον Υιό της Παρθένου, από το κάλος του και την εξαστράπτουσα καθαρότητά του και αγνότητά του, γιατί ο Κύριος βέβαια έχει την υπερπάντα άνθρωπο καθαρότητα. Ας αναλογιστούμε, λέγει ο Άγιος Νικόλαος, την αγνότητα της Παναγράφης υπεραγίας Θεοτόκου, την άσπλη καθαρότητα του σώματός της, που ήταν απαθής δια της νηστείας και εγκρατείας, την άσπλη καθαρότητα της καρδιάς της, στην οποία οδέποτε εμφόλευε αμαρτωλή επιθυμία, την άσπλη καθαρότητα του νοός της, στον οποίο οδέποτε ενίκησε, κατόκισε δηλαδή αμαρτωλός λογισμός. Οι άνθρωποι σήμερα εκτιμούν πάρα πολύ την καθαρότητα, αλλά όχι της ψυχής, την καθαρότητα του σώματος. Και λέγει ο Άγιος Νικόλαος Αυρίδος ότι η Παλαιά Διαθήκη
Στην Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνονται προφητείες, ενώ στην Καινή Διαθήκη όλα όσα είναι γραμμένα είναι συμπλήρωμα ή πραγματοποίηση των προφητείων. Στην Καινή Διαθήκη όλα είναι πραγματικά και οριστικά. Στα βιβλία του Μωυσή υπάρχουν πολλοί κανονισμοί για τη σωματική καθαριότητα. Οι Εβραίοι τήρησαν αυτούς τους κανόνες αυστηρά και κατά λέξη, μη γνωρίζοντας το ουσιαστικό, πνευματικό νόημα αυτών των κανόνων. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος, είναι προτύπωση και προδιδασκαλία, θα λέγαμε, αυτού που θα αποκαλυπτόταν πλήρως στην Καινή Διαθήκη. Έτσι και όλοι αυτοί οι κανονισμοί για τις καθάρσεις τις σωματικές, για την καθαρότητα των ανθρώπων, αλλά και για ζώα καθαρά και ακάθαρτα, που υπήρχε αυτή η διάκριση στην Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά ήταν μια προδιδασκαλία για την καθαρότητα της ψυχής, του νοός, την οποία απαιτεί ο Θεός από τους ανθρώπους και η οποία αυτή η απέτηση θα αποκαλυπτόταν στην πληρότητά της στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν γράφει για το πλήσιμο του προσώπου, των χεριών, των ποδιών, του σώματος, των ρούχων, των σκευών, των επίπλων και πολλών άλλων. Όλα αυτά είναι προτυπώσεις της καθαρότητας που απαιτεί ο Θεός, όπως είπαμε, από όλους εμάς. Η Καινή Διαθήκη μιλά για την καθαρότητα της καρδιάς, του νοός, της συνείδησης, των λογισμών. Μιλά για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη και στη συνέχεια για τον σωστό δρόμο, για τον εξαγνισμό των επιθυμιών, για την καθαρή αγάπη και τη σοφία. Οργιζόταν ο Σωτήρας μας δίκαια με τους ξερακέφαλους Φαρισαίους εκείνο τον καιρό, επειδή τηρούσαν αυστηρά τους κανόνες για τη σωματική καθαριότητα, ενώ οι ψυχές τους δεν ήταν καθαρές, αλλά γεμάτες αδικία. «Ουέ ημίν, αλίμονά σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου. Το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηρίου και του πιάτου. Μην αρπάζεις, μην κλέβεις, μην αδικείς, ώστε να είναι το περιεχόμενο το εσωτερικό σου καθαρό, για να έχει αξία και η εξωτερική καθαρότητα». Έτσι ήταν παλιά στους Εβραίους και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, λέει ο Άγιος, στους σύγχρονους Ευρωπαίους, στο σύγχρονο θα λέγαμε δυτικό άνθρωπο. Ο σημερινός ευρωπαϊκός δυτικός πολιτισμός δίνει τεράστια σημασία στη σωματική καθαρότητα. Από αυτό προέρχεται και μεγάλη ανάγκη νερού, ίδρυσης υδραγωγείων, μπάνιων κλπ. Κεντρική έννοια του ευρωπαϊκού δυτικού πολιτισμού αποτελεί η εξωτερική καθαριότητα, η αμέλεια της εσωτερικής καθαρότητας, το εξαγνισμό της καρδιάς, του νου, των λογισμών, της συνείδησης, των λόγων, είναι τόσο μεγάλη όσο η προσοχή της εξωτερικής καθαρότητας. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο καταφρονείται η ουσία του ανθρωπίνου όντος, τόσο μεγαλύτερη σημασία δίνεται στο σύμβολο, στην εικόνα. Όσο ο άνθρωπος καταφρονεί το κυρίως είναι του, που είναι η ψυχή, ο εσωτερικός άνθρωπος, τόσο δίνει σημασία στην εικόνα του, στο εξωτερικό. Όσο περισσότερο πέφτει η τιμή της εσωτερικής αξίας του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η τιμή της εξωτερικής αξίας του. Οι γέσαρες και οι άρχοντες της αρχαίας και η ειδωλατρική Ρώμη ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την κατασκευή λουτρών. Τα λουτρά τους ήταν σύγχρονα και κόστιζαν περισσότερο από τους ναούς τους. Οι Ρωμαίοι ζώντας μέσα σε πνευματικό σκοτάδι και σε ηθική κατάπτωση, πρόσεχαν μόνο την σωματική εξωτερική καθαριότητα. Μήπως το ίδιο δεν γίνεται και σήμερα. Η Ευρώπη σήμερα, μέσα στην πνευματική και ηθική της παρακμή, την οποία ονομάζει πρόοδο, και γενικότερα ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, έχει την υποκρισία του εβραϊκού λαού και την αθεϊστική ειδωλολατρεία της αρχαίας Ρώμης. Και οι υποκριτές
και ειδωλολάτρες, οι σύγχρονοι δυτικοί άνθρωποι. Όποιος είναι κοντά στον Καϊάφα, είναι κοντά και στον Πιλάτο. Ο Καϊάφας είναι η ενσάρκωση της υποκρισίας και ο Πιλάτος της αθεϊστικής ειδωλολατρίας. Ο λαός μας από παλιά σεβόταν και τη σωματική και την πνευματική καθαρότητα. Μιλάει ο Άγιος για τους Σέρβους, τους πατριώτες του, αλλά οπωσδήποτε ισχύει και για εμάς. Άλλωστε και αυτοί ήσαν Ορθόδοξοι και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Το να είναι κανείς σωματικά καθαρός ήταν βασικός κανόνας για κάθε άνδρα, για κάθε γυναίκα, για κάθε παιδί, για κάθε ηλικιωμένο. Πολλές σοφές λαϊκές παροιμίες υπάρχουν για τη σωματική καθαρότητα. Ήξερε από παλιά ο λαός μας πως σημαντική είναι η σωματική καθαριότητα, αλλά ήξερε πως σημαντικότερη είναι η εσωτερική καθαρότητα. Ήξερε πως το ακάθαρτο σώμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί. Η ψυχή όμως μπορεί να εξαγνιστεί μόνο με δάκρυα και προσευχές. Ο πολιτισμός του νερού είναι πιο εύκολος από τον πολιτισμό των δακρύων και των προσευχών. Αδελφοί μου, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, γιατί ο Θεός μας τιμώρησε τόσο αυστηρά, και αναφέρεται στην συντριβή και στην Οδύνη που πέρασε η Σερβία το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί όλα αυτά τα γράφει μέσα από το κελί της φυλακής του, τον Νταχάου που είχε φυλακιστεί. Αλλά το ίδιο πέρασε και ο δικός μας ο λαός, και όχι μόνο πέρασε την καταστροφή του δεύτερου παγκοσμίου, αλλά μετά με τις ευλογίες εντός εισαγωγικών η λέξη και των συμμάχων μας, είχαμε και τον εμφύλιο πόλεμο και μεταξύ μας καταστραφήκαμε και σκοτωθήκαμε και αλληλοφωνευθήκαμε. Γιατί ο Θεός μας τιμώρησε τόσο αυστηρά? Το έπραξε για το καλό μας, για να παραμείνουμε παιδιά του Θεού και να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Το έπραξε για να μην γίνουμε επιφανειακοί, άδειοι, κούφιοι θα λέγαμε, για να μην είμαστε, λέει ο Άγιος, εξωτερικά όμορφοι, σαν τάφοι που εξωτερικά είναι περιποιημένοι, ενώ εσωτερικά είναι γεμάτοι από αδικία, λαγνία, εγωισμό. Αυτό άλλωστε δεν είναι οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού. Τάφοι περιποιημένοι εξωτερικά και εσωτερικά γεμάτοι λαγνία, αδικία, εγωισμό. Τι αξία έχει κάθε μέρα να πλενόμαστε με σαπούνι, ενώ εσωτερικά κουβαλάμε έναν ολόκληρο σκουπιδότοπο? Γι' αυτό το λόγο σας λέω να διαβάζετε την Αγία Γραφή, να κοιτάζετε τις Άγιες εικόνες, για να καταλαβαίνετε τι είναι το πιο σημαντικό ενώπιον του Κυρίου και Θεού μας. Είναι ακριβώς το να αγωνιστούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε ομοιασμό σαρκός και πνεύματος, να ομοιάσουμε στην υπεραγία Θεοτόκο, την Πανάκριντο και Πάναγνο, και έτσι με τις πρεσβείες της να αξιωθούμε και της υπουρανίου βασιλεία. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.